Πάμε. Να μας ανοίξει κι άλλο η όρεξη. Ξέρετε κάτι, μιλάμε διαχρονικά για το έθιμο της πρωτοχρονιάτικης μπουγάτσας στην Κρήτη. Όντως, πραγματικά, εγώ δεν το γνώριζα. Η πρωτοχρονιάτικη μπουγάτσα, το γεγονός ότι τις πρώτες ώρες του χρόνου τρώμε μπουγάτσα εδώ στην Κρήτη, αφορά την Κρήτη. Δηλαδή, συνήθως λέμε μπουγάτσα και Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα. Εκεί δεν το έχουν. Ωστόσο, θέλω να πάμε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου εκεί. Η κυρία Έλσα Κουκουμέρια είναι η πρόεδρος του Σωματείου Αρτοπιών Θεσσαλονίκης. Ναι. Να μας κάνει ένα σχόλιο για αυτό το έθιμο της μπουγάτσας γενικά στην Κρήτη και να μας δώσει και κάποια tips αν κάποιος θέλει να προχωρήσει στην Παρασκευή, να φτιάξει μπουγάτσα σπίτι του. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά, μια χαρά εσείς. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και εμείς εδώ την μπουγάτσα. Βέβαια, εμείς την έχουμε αμοιβώς γλυκιά, με κρέμα. Δεν την έχουμε κατά τη διάρκεια των εορτών. Βέβαια, αυτό εδώ και 100 χρόνια νομίζω ότι είναι στην Κρήτη. Είναι πολύ παλιό έθιμο το πρωί της πρωτοχρονιάς, με την κριτική μυζή που ούτως ή άλλως εξορισμού είναι ωραία. Όπου παντρεύτηκε με αυτό το φύλλο της μπουγάτσας και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι εύκολη, η μπουγάτσα δεν είναι εύκολη, το αερόφυλλο γενικά δεν είναι εύκολο. Θέλει πολύ κόπο. Εμείς βέβαια εδώ πάνω στη Μακεδονία έχουμε βασιλόπιτες που είναι πιο πολύ τσουρεκένες, δεν είναι τύπου κέικ ή την τριφτή. Η τριφτή ήταν πιο παλιά εδώ από τους γηγενείς, η τσουρεκένια ήρθε με την έλευση των προσφύγων. Από εκεί και πέρα πολλοί κάνουν και κρέατόπιτα το βράδυ της πρωτοχρονιάς, πάλι με φλούρια, ακόμα πιο παλιό έθιμο. Γενικά, επειδή η βασιλόπιτα είναι μια, αναφέρεται στα ήθη, στα έθιμα και στις παραδόσεις, ο κάθε τόπος έχει και τα δικά του. Βέβαια, αυτό δεν αποκλείει κανέναν από το να γεύεται διαφορετικά πράγματα. Έχω πολλούς συναδέλφους Κρήτες, οι οποίοι κάνουν και ωραίες βασιλόπιτες της τουρεγένειας και ωραίες βασιλόπιτες τύπου κέικ. Αντίστοιχα, εμείς επειδή δεν έχουμε τη δικιά στην ιδρύτρια που έχετε στην Κρήτη, δεν τα καταφέρουμε τόσο καλά, αλλά αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να ερχόμαστε εκεί να δοκιμάζουμε τις ποιοτικές λειτουργίες. Πώς είναι η κίνηση σε επιχειρήσεις σας αυτές τις ημέρες, τι ζητούν οι περισσότεροι? Εντάξει, αυτές τις ημέρες τώρα η βασιλόπιτα είναι η πρωταγωνίστρια. Δεν υπάρχει σπίτι που δεν θα έχει βασιλόπιτα να κόψει το βράδυ της πρωτοχρονιάς για να βρεθεί ο τυχερός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κίνηση μέχρι τούτη την ώρα που είμαστε λίγο μετά τις 7 έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Και βέβαια αύριο θα ολοκληρωθεί για να έρθει η ώρα της αλλαγής του χρόνου, ελπίζοντας σε μια καλύτερη χρονιά. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό να τα πούμε για από κοντά. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν μέσα από την εκπομπή μας. Να είστε καλά, χαιρετισμούς, καλή χρονιά, με υγεία να έχετε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή χρονιά σας.